Η ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Ηρακλείου βρέθηκε στο επίκεντρο τη κλειστή σύσκεψη που έγινε στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλία και τη Νέα Διοίκηση με τον κ. Πλακιωτάκη να ξεκαθαρίζει πώ αυτό σημαίνει δημόσια έσοδα, επενδύσει και νέε θέσει απασχόληση. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και θέλω επίση να ξεκαθαρίσω ότι ευθύ εξ αρχή δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για ξεπούλημα λιμανιών ή δημοσίων υποδομών της χώρας. Μιλάμε για αξιοποίηση του κάθε λιμανιού ξεχωριστά, μιλάμε για αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε λιμένα ξεχωριστά και βέβαια αυτό θα γίνει με όρους διεθνούς διαγωνισμού. Ήδη από την Δευτέρα το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσει την εκδήλωση ενδιαφέροντο για την πρόσληψη συμβούλων. Βέβαιο ότι το λιμάνι του Ηρακλείου θα αλλάξει όψη, εμφανίστηκε ο νέο πρόεδρο του οργανισμού, Γιάννη Βαρδαβά. Εδώ θέλω να διαβεβαιώσω και του εργαζόμενου στον οργανισμό λιμένο ότι κανεί δεν έχει να φοβηθεί καμία απόλυση. Δεν ήρθαμε για να απολύσουμε. Απέναντία με την ιδιωτικοποίηση θα αυξηθούν οι θέσει εργασία και οπωσδήποτε η απασχόληση ατόμων εδώ θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη. Ο Υπουργό Ναυτιλία τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο παραχώρηση χερσαία ζώνη του λιμένα Ερακλείου στον Δήμο. Ένα κρίσιμο ζήτημα που φαίνεται να έχει παγώσει, με τα αρμόδια Υπουργεία να έχουν εκφράσει κατά καιρού τι επιφυλάξει του. Εμεί θέλουμε να προχωρήσουμε σε συνθήκε διαβούλευση και συνεννόηση και με τι τοπικέ κοινωνίε και μα ενδιαφέρει τα τμήματα του λιμένα στο οποία παραχωρούνται να αξιοποιούνται. Επομένως, Επομένω, προφανώ όχι μόνο στο λιμάνι του Ηρακλή, αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια τη χώρα, μα ενδιαφέρει να εξοποιηθούν περισσιακά στοιχεία των λιμένων προ όφελο και τη τοπική οικονομία αλλά και των πολιτών. Η αρχική τοποθέτησή μα είναι ότι εμεί θέλουμε να συνεργαστούμε με το Δήμο και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα γιατί έτσι και αλλιώ ο παραλιακό Δήμο στο Ηράκλειο ανήκει. Δεν ξεχωρίζουμε αν ανήκει στον οργανισμό λιμένο ή αν ξεχωρίζει στο Δήμο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όμω, τα οποία πιστεύω ότι στη διαδρομή θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Με αφορμή την παρουσία τουρκικού ερευνητικού σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, ο Υπουργό Ναυτιλία τόνισε τι περιπολίες του λιμενικού σώματο αλλά και την ενίσχυσή του με νέα σκάφη και επιπλέον προσωπικό. Ενώ αναφέρθηκε και στην πιλωτική εφαρμογή των πλωτών φραγμάτων. Τα πλωτά φράγματα ε, είναι ένα μέσο αποτροπή. Θα λειτουργήσουν πιλωτικά ε, σε πρώτη φάση. Έχουμε την υποχρέωση να φυλάξουμε με οποιοδήποτε τρόπο τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας και βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, ενισχύουμε το λιμενικό σώμα και με μέσα, τα χύπλα και με νέα συστήματα ΕΣΟΘΕ που θα μας βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ενισχύσουμε την θαλάσσια επιτήρηση των σύνορων μας.